Για τη Θεσσαλονίκη το μήνυμα είναι ότι η διεθνής έκθεση είναι η μεγάλη έκπληξη, διότι έχει μια τρομακτική, θα έλεγα, ανάκαμψη και φέτος θα έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε εκθέτες, πιστεύω και σε επισκέπτες, και είναι ώρα να τη μετατρέψουμε σιγά σιγά σε ένα οικονομικό φόρουμ, όχι μόνο πολιτικό με τις παρουσίες των αρχηγών, του Πρωθυπουργού, αλλά και οικονομικό φόρουμ που θα στρέψει το ενδιαφέρον όχι μόνο βεβαίως του επιχειρηματικού κόσμου της Ελλάδας, αλλά ευρύτερα της περιοχής των Βαλκανίων, ένα σημαντικό οικονομικό φόρουμ. Φέτος είναι η Ρωσία τιμόμενη χώρα. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον αντιπρόεδρο της Ρωσίας μια σειρά από ζητήματα. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο ενίσχυσης της οικονομικής, εμπορικής, ενεργειακής συνεργασίας. Του χρόνου, κάτι το οποίο θα ανακοινώσω σήμερα στην ομιλία μου, θα είναι η Κίνα τιμόμενη χώρα, άρα η ΔΕΘ συμβαδίζει με την στρατηγική της χώρας για ανοίγματα σε μεγάλες οικονομίες. Πράγμα που σημαίνει ότι η ΔΕΘ έχει πατήσει γερά στα πόδια της και είναι έτοιμη για άλματα. Και το πρακτορείο αναπτύσσεται. Το πρακτορείο πράγματι. Σε πολλούς τομείς. Σε πολλούς τομείς και είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι υπάρχει ανάγκη στον τόπο για έγκυρη και πλουραλιστική ενημέρωση.